Για πάμε μια βόλτα από το νυχτερινό δελτίο του Μέγκα και στην κουκλάρα τη Ράνια Τζίμα να δούμε τι λένε συνολικά όλα τα κόμματα για το νομοσχέδιο που έρχεται για τα ομόφυλα ζευγάρια και τι δήλωσε για το μασάζ στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας εκεί ο ρεπόρτερ και ξεράθηκαν στα γέλια και η Τζίμα και ο Πρετεντέρης. Για να ξεκινήσουμε να δούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη άποψη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης και η γραμματέας του κόμματος Μαρία Σιρεγέλα. Οι υπουργοί που συμμετέχουμε στο Υπουργικό Συμβούλιο, εκεί όπου συζητούνται τα θέματα και τελικά εγκρίνεται ή όχι ένα νομοσχέδιο, έχουμε μια αυξημένη ευθύνη στήριξης αυτών των πρωτοβουλειών. Δεν θεωρώ ότι περιποιεί τιμή στον εαυτό μου να πάω για να μου κάνει μάθημα ένα καθόλου άξιο άνθρωπο όπω είναι ο κύριο Κέρτσο. Καρφιά κακλαμάνι. Προς Κερτσό, δεν είναι καθόλου άξιος, μα είναι στο κόμμα σου. Σύση, να πάω να καταψηφίσω. Με παρέμβασή της, η πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου τοποθετήθηκε για το νομοσχέδιο για την επέκταση του γάμου και στα ομόφυλα ζευγάρια. Μιλώντας σε δημοσιογράφους και απαντώντας σε σχετική ερώτηση, η κυρία Σακελαροπούλου δήλωσε: Η κοινωνία εξελίσσεται, προχωράει μπροστά. Σε μια συμπεριληπτική κοινωνία δεν μπορούν να υπάρχουν εξαιρέσεις στα δικαιώματα, ειδικά σε ό,τι αφορά στα παιδιά. Καλά τώρα, η πρόεδρος. Τι θα δήλωνε έτσι, αφού την έχει διορίσει εκεί πέρα ο Πρωθυπουργός. Έτσι, δικαίωμα στα παιδιά. Μάλιστα. Μετά την ταραχώδη Κεντρική Επιτροπή, η Κουμουνδούρου επιμένει ότι η κοινοβουλευτική ομάδα θα είναι συμπαγή στην ψήφιση του νομοσχεδίου. Με στελέχη του κόμματος πάντως να καρφώνουν τον Παύλο Πολάκη για τις αναφορές του στο νομοσχέδιο και τις διαφωνίες που συναντά σε χωριά και υψόμετρα. Δεν διανοούμε άλλη κοινοβουλευτική συμπεριφορά από την υπερψήφιση. Εγώ λέω ότι ναι, είμαστε ίσοι. Από εκεί ξεκινάω, σε όλα τα υψόμετρα. Την Τετάρτη συνεδριάζει η κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, καθώς η αρνητική στάση που κρατούν ως προς το νομοσχέδιο ορισμένοι βουλευτές του κόμματος προβληματίζει τον Νίκο Ανδρουλάκη. Εγώ βεβαίως και θα το ψηφίσω. Αυτό είναι μια θέση μας από το 2019, τουλάχιστον στο πρόγραμμά μας, η οποία είναι πάγια και σαφής. Έχουμε μια λυκειοποίηση της πολιτικής ζωής. Δηλαδή. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε σεμινάρια και μαθήματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουμε τριήμερη στις Πέτσες. Το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ που έχουν την απαραίτητη πλειοψηφία, γιατί δεν κάνουν πρόταση δυσπιστίας? Μήπως γιατί στηρίζουν τη Νέα Δημοκρατία για ακόμη μια φορά? Καλούμε τον Πρωθυπουργό επιτέλους να καταθέσει νομοσχέδιο και να σταματήσει αυτή η κοροϊδία. Το Μέγαρο Μαξίμου έχει θέσει ως στόχο το νομοσχέδιο να έχει ψηφιστεί έως το τέλος Φεβρουαρίου. Σύνδεση με την Πειραιώ. Οπότε το ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ό,τι έχει απομείνει, και ΠΑΣΟΚ και η καινούργια αριστερά και η Κωνσταντοπούλου. Οπότε περνάει άνετα, θα έλεγα εγώ. Α, πάμε να δούμε και το μασάζ και τι γίνεται με το Σαμαράς. Και το Γιάννη Χριστάκο. Γιάννη, εδώ πλέον είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Σαμαράς έχει αποφασίσει να παίξει ένα διακριτό ρόλο στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Είναι η πολλωστή φορά εδώ και λίγους μήνες που εκφράζει δημόσια την αντίθεσή του για κάποιο θέμα. Ήταν τα ελληνοτουρκικά, ήταν το φορολογικό, ήταν το νομοσχέδιο για τους μετανάστες, ακόμα και το συνολικό στίγμα της Νέας Δημοκρατίας. Αλλά αυτό που άλλαξε αυτή τη φορά είναι ότι. Τον είδαμε τον Σαμαρά όταν ήταν πρωθυπουργός και υπέγραφε έτσι μνημόνια και ήταν και με το ΠΑΣΟΚ. Τώρα βρήκε να μιλήσει έτσι. Εντάξει. Σήκωσε το γάντι και το Μαξίμου. Ναι, και μετά την αντίδραση των συνεργατών του κυρίου Αντώνη Σαμαρά για όσα έχουν συζητηθεί τις τελευταίες ώρες, η αντίδραση της κυβέρνησης από κυβερνητικές πηγές λένε ότι δεν θα επανέλθουμε στο θέμα. Ο κύριος Σαμαράς είναι γνωστό ότι ως πρώην πρωθυπουργός εκφράζει την άποψή του και κυβερνητικά στελέχη Ράνια θεωρούν ότι το θέμα έχει εξαντληθεί ως προς τη συζήτηση και τουλάχιστον σίγουρα ως προς το τι προτίθεται να κάνει η κυβέρνηση. Όμως, δεν είναι ένα το θέμα όμως, Γιάννη. Αυτό προσπάθησα να πω. Είναι πολλά αυτά που μαζεύονται εδώ τώρα με τον κύριο Σαμαρά και δεν υπάρχει κανένας λόγος να το κρύψουμε. Αυτό που συζητείτε τις τελευταίες ώρες και στα δημοσιογραφικά γραφεία είναι πού το πάει ο κύριος Σαμαράς. Το πάει και κάπου αλλού. Συμβαίνει κάτι. Είναι σωστό το ερώτημα. Είναι σωστό το ερώτημά σου. Πλανάται αυτό στο πολιτικό σκηνικό μετά τις πιο ηχηρές ή πιο έντονες, αν θέλεις, ή περισσότερες παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα. Πάντως, από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού λένε ότι δεν έχει να κάνει με οτιδήποτε άλλο παρά μόνο το γεγονός ότι ο κύριος Σαμαράς, όποιο θέμα θεωρεί ότι είναι πολύ σοβαρό κοινωνικοπολιτικό, όπως το συγκεκριμένο που συζητάμε, ή άλλα επίσης σοβαρά θέματα, όπως είναι τα εθνικά, εκείνος θα παρεμβαίνει, θα εκφράζει την άποψή
απόψη του και έτερων ουδέν, όπως λένε χαρακτηριστικά. Ναι, μένει, αυτό είναι πολύ ωραία ιδέα και καλά κάνει και την άποψη του άνθρωπος. Φαντάζομαι και οι δύο μεταξύ τους θα τα έχουν βρει. Σου λέει έτσι κι αλλιώς κάτι το νομοσχέδιο θα περάσει και από τους άλλους βουλευτές. Οπότε να κάτι, άσε εγώ να κρατάω να κάνω τον αντάρτη, το δεξιό. Μόνο που παρέχει συχνά απόψεις και επί διαφόρων θεμάτων, τις περιέγραψε προηγουμένως και η Ράνια, σειρά θεμάτων. Και δεύτερον, όταν λες την άποψή σου, θα σου απαντάνε κιόλας. Να λες και να μην σου απαντάνε δεν υπάρχει. Λοιπόν, αυτό μια φορά δεν απαντήσανε, δύο φορές δεν απαντήσανε, τώρα απάντησαν. Άρα δεν μπορεί να είναι μονόλογος. Εάν θέλει ο κύριος Σαμαράς να μετέχει στον πολιτικό διάλογο, να το πω έτσι, καλώς να έλθει. Μπράβο του. Αλλά εάν μετέχεις στον πολιτικό διάλογο, θα κάνουν και άλλοι διάλογο. Δεν θα κάνεις μόνος σου. Ωραία, άρα συνεπώς, ο κύριος Μαρινάκης του την έχωσε σήμερα, αλλά ήταν αναμενόμενο μετά από όσα είχε πει μέχρι τώρα ο κύριος Σαμαράς. Συνεπώς, ας κοιτάξουν λίγο να το ρυθμίσουν μεταξύ τους, ποια είναι τα όρια της κουβέντας που κάνουν. Γιατί καλό είναι να γίνεται κουβέντα και καλό είναι να γίνεται διάλογος. Είμαστε υπέρ του διαλόγου, στη δημοκρατία είμαστε. Αλλά άλλο διάλογος και άλλο να βγούμε στους φορταγωγούς να πλακωνόμαστε. Διότι, Γιάννη, ο κύριος Σαμαράς αναφέρθηκε και σε αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα στην Πειραιώς όπου βρίσκεσαι, με σκοπτικό τρόπο. Μίλησε για υποχρεωτικό φροντιστήριο των βουλευτών. Διότι να πούμε ότι ο κύριος Κέρτσος και ο κύριος Γεωργιάδης έχουν αναλάβει εδώ και λίγη ώρα να εξηγήσουν. Φροντιστήριο και μασάζ, έτσι, που έχει αναλάβει και ο Γεωργιάδης. Μάλιστα. Το νομοσχέδιο στους βουλευτές και να μας πεις πώς πήγε. Και αυτό, αν ήρθαν, τι λένε. Και στο πρώτο γκρουπ είναι αρκετοί. Και να ξεκινήσω. Συγγνώμη, πριν Γιάννη, με συγχωρείς πολύ, μια μικρή. Ο κύριος Σαμαράς προχθές δεν τομοθετήθηκε απλώς στο νομοσχέδιο που έχει την άποψή του, είναι αντίθετος και όλα τα άλλα. Είπε για το θέμα της αποχής. Το οποίο δεν είναι θέμα νομοσχεδίου, είναι θέμα κοινοβουλευτικού κανόνα, τον οποίο από ό,τι ξέρω εγώ σε μια παράταξη θέτει ο αρχηγός. Δεν θέτει ο πρώην αρχηγός, ούτε ο προηγούμενος αρχηγός, ούτε κανένας άλλος. Άρα ετέθη το θέμα της αποχής. Και στην αποχή του απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σήμερα, όταν του είπε ότι και εσύ έκανες αποχή τότε. Τώρα δεν καταλαβαίνω τι νόημα έχει να σχολιάσει ένας πρώην αρχηγός το πώς πολιτεύεται κοινοβουλευτικά ένας επόμενος αρχηγός. Δεν το καταλαβαίνω, αλλά δεν πειράζει. Διάλογο κάνουμε. Πάμε παρακάτω. Συγγνώμη, Γιάννη, σε διάκοψα. Λοιπόν, να σας πω πιάνοντάς το από εκεί, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον και θα ξεκινήσω από το τελευταίο, το ρεπορτάζ δηλαδή που υπάρχει από εδώ. Που... Συγκρατιέται η Ράνια να μην γελάσει έτσι με αυτά που ακούει. Νομίζω ότι θα δώσει πολύ περισσότερο ενδιαφέρον στην κουβέντα. Αυτό που έχω να σας πω λοιπόν είναι ότι στην εισήγησή του Άδωνης Γεωργιάδης, που είναι ένας εκ των δασκάλων, θα το πω εγώ έτσι σε εισαγωγικά, στο φροντιστήριο, είπε ότι δεν βρίσκει αυτή τη στιγμή κάποιο λόγο να μην ψηφιστεί το νομοσχέδιο και πρόσθεσε ακόμα, εδώ είναι το ενδιαφέρον, ότι όσοι απήχαν το 2015 από την ψήφιση του νομοσχεδίου για το σύμφωνο συμβίωσης, δεν υπάρχει κάποιο λόγο, δεν βρίσκει κανένα λόγο να μην το συζητούν σήμερα ως το επόμενο βήμα. Και αυτό, αν θέλεις, έχει το ενδιαφέρον. Το αν ρωτήσετε τώρα αν πρόκειται για απάντηση του Άδωνη Σαμαρά του κύριο Γεωργιάδη, συγγνώμη, ναι, αν πρόκειται για απάντηση του κύριου Γεωργιάδη στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Σαμαρά, η απάντηση των ανθρώπων του είναι προς... Ήταν ωραίο. Είναι πως όχι, δεν πρόκειται για προσωπική απάντηση, δεν τοποθετείται προσωπικά και θυμίζουν ότι και ο ίδιος ο κύριος Γεωργιάδης ήταν από αυτούς που απήχαν στο σύμφωνο συμβίωσης. Αυτά και με το μασάζ και με το γέλιο που ρίξανε με τη σαρδάμ που έκανε ο ρεπόρτερ του Μέγκα, έτσι, από ό,τι όλα δείχνουν, θα μου πεις, άμα δεν ξέραν ότι θα περάσει το νομοσχέδιο δεν θα το φαίνανε, οπότε... Σε αναμονή να το φέρουν, να το διαβάσουμε, να δούμε τι θα περιέχει και να δούμε αν θα λύσει προβλήματα της κοινωνίας μας ή θα δημιουργήσει περισσότερα.